Καλά είστε. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Κυριακή, κύριε Αυτιά, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, έχουμε άσκηση δίωξης κατά της βίας που υπέστη ο γυμνασιάρχης, κατά των προσώπων που άσκησαν τη βία. Με όλες αυτές τις εξελίξεις και προκειμένου να λυθεί το θέμα αυτό, το Υπουργείο τι σκέπτεται, η κυβέρνηση τι σκέφτεται? Κύριε Αυτιά, έχουμε δράσει από την πρώτη στιγμή με πολύ αποφασιστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Μάλιστα. Οι ενέργειες αυτές ήταν απολύτως παράλογες, παράνομες, προκλητικές, προσέβαλαν την κοινή λογική και θέλω να είναι ξεκάθαρο σε όλους, ναι, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να υπάρξει αυτό το παρακράτος της παράνοιας. Με ποιο τρόπο? Διότι περί αυτού πρόκειται. Οι πολίτες αυτοί που έδρασαν με αυτόν τον παράνομο τρόπο συνελήφθησαν αμέσως από την ελληνική αστυνομία. Έχει σχηματιστεί δικογραφία. Αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές κατηγορίες. Κυριότερη είναι η αρπαγή. Πρόκειται για κακούργημα. Επομένως αντιμετωπίζουν ευθέως ποινές φυλάκισης. Και αυτό θα πρέπει να το πάρουν πάρα πολύ καλά υπόψη όσοι σκέφτονται να έχουν τέτοιου είδους δράσεις και συμπεριφορές. Γιατί ασφαλώς υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν πρόκειται μόνο για έναν, δύο ή πέντε ανθρώπους που έδρασαν εκεί πέρα στην Κυρία. Άλλωστε, αν δει κανείς τα δεδομένα, ναι, οι πολίτες αυτοί προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και σηκώθηκαν να πάνε σε αυτό το σχολείο και να δράσουν με αυτόν τον βάρβαρο, τραμπούκικο και προκλητικό τρόπο, απολύτως παράνομα, σε βάρος του διευθυντή του γυμνασίου. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές παράνομες θα χτυπηθούν στη ρίζα τους. Δεν είναι επιτρεπτές. Το σύνολο της κοινωνίας απαιτεί από την πολιτεία ασφάλεια, εφαρμογή των νόμων και λογική, και ιδιαίτερα αυτοί οι κύριοι, αν μου επιτρέπετε η λέξη, δεν μπορεί να στρέφονται σε βάρος εκπαιδευτικών, σε βάρος αστυνομικών, οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, υλοποιούν συνειδητά τα καθήκοντά τους για να φροντίσουν την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Δίνουμε όλοι μαζί μια μάχη ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού. Η αστυνομία εφαρμόζει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα μέτρα. Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου κάνουν το ίδιο. Ιδίως οι εκπαιδευτικοί μας στα σχολεία μαζί με τα παιδιά μας κάνουν πολύ σοβαρές προσπάθειες. Δεν μπορεί όλοι αυτοί οι πολίτες να παρενοχλούνται από ακραία και περιθωριακά στοιχεία. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Και θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί είδα και ένα δημοσίευμα σήμερα σε μια εφημερίδα. Ναι. Με φωτογραφίες. Ναι, είναι, να πούμε την πηγή μας. Είναι η Real, ναι. Να πούμε, ναι, την πηγή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξέρετε, η υπογραφή της Real που φέρει την υπογραφή Χατζηνικολάου, καταλαβαίνετε πόσο βαριά υπογραφή είναι και πόσο το ρεπορτάζ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ελάτε. Θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι όλες οι υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας, ναι, ελέγχουν τα πάντα γύρω από αυτές τις έκνομες, παράνομες και συμπεριφορές. Συγκεντρώνουν όλο το αναγκαίο υλικό, τόσο η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος όσο και άλλες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, και όλο αυτό το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές για ποινική αξιολόγηση. Πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι το 2021 δεν είναι 2012. Αναφέρετε σε οπλισμό η εφημερίδα. Επιτρέψουμε... Το ρεπορτάζ της Real λέει για οπλισμό. Λέω... Ακριβώς, μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς το λέω, κύριε Αυτιά, ότι θα ελεγχθούν τα πάντα, όλες οι παράμετροι, θα γίνουν οι αναγκαίες διασταυρώσεις και έλεγχοι και θα τεθούν υπόψη της δικαιοσύνης για ποινική αξιολόγηση. Και είναι... όποιος νομίζει, όποιος φαντάζεται ότι μπορεί να κερδοσκοπήσει πολιτικά στη διαμόρφωση ενός τέτοιου περιθωριακού κύματος, ναι, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, της ελληνικής κοινωνίας, ναι, όπως και η συντριπτική πλειονότητα του πολιτικού συστήματος, με ενωμένο τρόπο θα προχωρήσει μπροστά, αντιμετωπίσουμε αυτήν την πανδημία, αλλά δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τέτοιου είδους παράνομες και ακραίες συμπεριφορές. Είπατε μια μεγάλη κουβέντα που δείχνει όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτό δείχνει τι? Δείχνει μια απτότητα.